Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 28 Νοεμβρίου. Ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Θέμα ενεργού παρέμβασης για τη μεταφορά του ατμού, του εργοστασίου της ΔΕΗ ή του θερμού νερού που ψύχει τις μηχανές και χύνεται στη θάλασσα θέτει σήμερα η εφημερίδα Αλήθεια. Με δεδομένο το κολυμβητήριο που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις θερματικές πηγές για τις ανάγκες του, κινδυνεύει να κλείσει ελλείψη πετρελαίου που κοστίζει στην εποχή της κρίσης που σήμερα και ειδικά αυτής που θα έρθει αύριο 200.000 ευρώ το χρόνο. Για το πώς αντιμετωπίζει το όλο θέμα, μίλησε στην Αλήθεια στα πλαίσια μιας σύντομης συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του υπερορganισμού Μικές Γιαννάρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι και γενικά να ενημερώσω τους συμπολίτες μας και ειδικά όλους αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται, οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία, αλλά και απλοί πολίτες που δραστηριοποιούνται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, ότι το νομικό πρόσωπο και ο Δήμος προσπαθούν πάντα για το καλύτερο δυνατόν και για την εύρυθμη λειτουργία του Ιωνικού Κολυμβητηρίου, παρά τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, αρχής γενομένης από την ειδικά για το Ιωνικό Κολυμβητήριο, στο κομμάτι που αφορά τα καύσιμα. Πρέπει να σας πω ότι... Για το ίδιο θέμα, η Κική Χαρίτου αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν για να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα επιδημαρχίας Παντελάρα, αλλά και την περίοδο που ήταν εκείνη πρόεδρος στο Κολυμβητήριο. Μιλάμε για μια προσπάθεια 8 χρόνων, διότι και τα 4 χρόνια ήταν πρόεδρος ο κύριος δήμαρχος τότε, ο κύριος Παντελάρας, και τα 4 επόμενα χρόνια που ήμουν εγώ πρόεδρος, είχαν γίνει οι ενέργειες να γίνει η εγκατάσταση σύνδεσης εξών από το κομμάτι που ήταν μέσα στο κολυμβητήριο, το οποίο υπάρχει παλιά εγκατάσταση, αλλά έπρεπε να ανανεωθεί. Και είχαμε ξεκινήσει τις αλληλογραφίες βασικά με τη ΔΕΗ, διότι αυτό που μας λέγανε οι ειδικοί πάντα, ότι πρέπει να πάρουμε το περίσευμα του ατμού της ΔΕΗ που να μας στέλνει ζεστό βραστό νερό να μπορεί να ζεσταίνεται το κολυμβητήριο. Φυσικά μιλάμε ότι δεν θα ήταν η εξ ολοκλήρου κάλυψή μας από τη ΔΕΗ και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι πάντα. Πάντα θα υπήρχε η αβάντα του πετρελαίου, αλλά αυτή η βοήθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι θα εξοικονομούσαμε πάντα τα απαραίτητα. Χωρίς πλοία την Πέμπτη, καθώς η Πηνειώ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Στο νησί μας θα πραγματοποιηθούν δύο συγκεντρώσεις. Μία στο από το Πάμε στις 10.30 το πρωί στην Απλοταριά και μία άλλη στις 11 από το εργατικό κέντρο, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα το μεσημέρι στο επιμελητήριο τα μέλη της επιμελητριακής συνεργασίας, η οποία συμμετέχει στις επικείμενες εκλογές του επιμελητηρίου, όπου ανέλησαν τις θέσεις τους. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ καταρχήν για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το Σαββάτο και την Κυριακή, 3 και 4 του μηνός, γίνονται οι εκλογές του επιμελητηρίου της ΧΥΡΟΥ. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει προωθηθεί, δεν έχει μαθευτεί. Το έχουμε διαπιστώσει από τον κόσμο που πιάνουμε για να μας στηρίξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο φέτος έχει πέσει στα πολύ χαμηλά, δεν ακούγεται πουθενά. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι ο συνδυασμός μας, η επιμελητηριακή συνεργασία, θα συμμετέχει και φέτος στις εκλογές του επιμελητηρίου. Είναι όπως κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν, η επιμελητηριακή συνεργασία είναι μια ομάδα από ανθρώπους οι οποίοι